Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου είναι η πρωινή επισκόπηση της Βουλής, ζωντανά και σήμερα μαζί σας. Και πάμε να δούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα στο κοινοβουλευτικό έργο. Να ξεκινήσουμε με την ειδική εκδήλωση στην Ολομέλεια, όπου εορτάστηκε η Μέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μια εορτή που θεσπίστηκε το 1998 από τη Βουλή των Ελλήνων. Παράλληλα, έγινε ειδική αναφορά στην Παγκόσμια ημέρα δημοκρατίας. Οι βουλευτές κρατούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Ελλήνων που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία, στη μνήμη όσων έχασαν βία τη ζωή τους. Η Βουλή των Ελλήνων, με ομόφωνη απόφαση όλων των κομμάτων, θέσπισε την 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το κάψιμο της μνήμης είναι κυριολεκτικά το ολοκαύτωμα της ελληνικής ψυχής στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου Πελάγους. Δεν λησμονούμε ότι οι ανίποτες σφαγές, οι απάνθρωπες λαιλασίες και η σκληρή προσφυγή που ακολούθησε αποτελούν το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας της Τουρκίας για την εξόντωση του ελληνικού στοιχείου από τα χώματα της Μικράς Ασίας. Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι προκειμένου να μιλήσουν για εκείνους που χάθηκαν και όσους επιβίωσαν και έχουν ακόμη στην καρδιά τους τη Σμύρνη και το Αϊβαλί. Που είναι μια μέρα μνήμης και τιμής προς αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αντίστοιχα και μνήμης ότι το τουρκικό κράτος στη διάρκεια της ιστορίας του έχει επιδείξει μια σειρά από εγκλήματα και γενοκτονίες σε βάρος άλλων λαών. Και δυστυχώς αυτό το τουρκικό κράτος δεν έχει αλλάξει ανά τους αιώνες. Εκφράζουμε το βαθύτερο σεβασμό μας στην ιστορική μνήμη αυτής της γενοκτονίας, αυτής της καταστροφής, στα θύματα, στους εκτοπισμένους αυτής της γενοκτονίας, της συστηματικής εκτόπισης των Ελλήνων της Ανατολίας το 1922. Η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην κάνει γενοκτονία με το συστηματικό τρόπο τον οποίο έκανε στην τρίτη δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, αλλά αν δούμε τη συμπεριφορά της τόσο στην Τουρκία όσο και στο βόρειο Ιράκ, στις περιοχές στις οποίες κατοικούν Κούρδοι, θα δούμε ότι το τουρκικό κράτος συνεχίζει να εγκληματεί. Ταυτόχρονα έγινε αναφορά και στην Παγκόσμια ημέρα της Δημοκρατίας, που θεσμοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2007 και από τότε περισσότερα από 75 κοινοβούλια διοργανώνουν κάθε χρόνο ειδικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της. Η δημοκρατία μας έχει παράλληλα αναπτύξει τους απαραίτητους μηχανισμούς για να ανταπεξέλθει σε κάθε δυσκολία, σε κάθε πρόκληση που θα μπορούσε η οποιαδήποτε μορφή να την θέσει εν αμφιβόλο. Το βασικό θεμέλιο της δημοκρατίας δεν έχει ουσιαστικά μεταβληθεί από το πρότυπο πολιτεύματος που μας κληροδότησαν οι προγόνοι μας. Τώρα δρυμή κατηγορώ στον Πρωθυπουργό, σε υπουργούς, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και σε δημάρχους για την καταστροφή στη Θεσσαλία. Απίφθινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε πλήρη ενημέρωση για τα κονδύλια και τα έργα που έγιναν και εξαπέλυσε επίθεση προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί όπως είπε παρέχει στήριξη και προστασία στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και εκ νέου υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Αγοραστό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και κυρίως στον Πρωθυπουργό για την καταστροφή στη Θεσσαλία και την απώλεια ζώων εξαπέλυσε και από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για τη χώρα του «Πάμε και όπου βγει». Χώρα που διοικεί και επιθυμεί, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, και ζήτησε, όπως και από το βήμα της Βουλής, πλήρη ενημέρωση για το τι συνέβη με τα αντιπλημμυρικά έργα, το κόστος τους, τι συνέβη με την κατάρρευση έργων που έγιναν μετά τον Ιαννό και γιατί δεν προστατεύθηκαν οι πολίτες. Στη χώρα του «Πάμε και όπου βγει», γιατί αυτή είναι η χώρα την οποία διοικεί ο κ. Μητσοτάκης, αυτή είναι η χώρα την οποία επιθυμεί ο κύριος Μητσοτάκης, τη χώρα που του πάμε και όπου βγει, αλλά στη χώρα όπως την ονειρευόμαστε, όπως την αξίζουμε, όπως την ονειρεύονται, την αξίζουν, θα τη διεκδικήσουν και θα την αποκτήσουν οι πολίτες της. Μιλώντας για πακτολό χρημάτων που διατέθηκαν στη Θεσσαλία, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενεκάλεσε τον Πρωθυπουργό διότι, όπως είπε, στηρίζει πολιτικά τον κύριο Αγοραστό, τον οποίο κατηγόρησε για διασπάθηση κονδυλίων. Ο Πρωθυπουργός κρύβεται
δεν έχει απαντήσει σε καμία ερώτηση και η κυβέρνηση κρύβεται, δίνει μόνο στημένες συνεντεύξεις τύπου χωρίς ερωτήσεις και κατά τα άλλα πρωθυπουργός και κυβέρνηση επιλέγουν να βρίσκονται σε οικεία περιβάλλοντα με αυτούς με τους οποίους αισθάνονται άνετα, δηλαδή με αυτούς με τους οποίους μοιράζονται χρήματα και κάνουν μαζί τη μοιρασιά των χρημάτων. Με τον κύριο Αγοραστό, τον οποίο έσπευσε σύσσωμη η κυβέρνηση να στηρίξει, ενώ θα έπρεπε να τον καλεί σε λογοδοσία, χέρι κυβερνητικής προστασίας και κυβερνητικής πολιτικής κάλυψης, και αυτό είναι κάτι που εκθέτει βαρύτατα τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Συνεχίζοντας, η κυρία Κωνσταντοπούλου επανέλαβε πως έχει σοκαριστεί με την εικόνα των υπουργών και του πρωθυπουργού στις δημόσιες εμφανίσεις τους εντός και εκτός χώρας την ώρα της καταστροφής. Εγώ έχω πραγματικά σοκαριστεί, το είπα και στη Βουλή, από τις εικόνες αυτές του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του, που την ώρα της συνθλιβής, την ώρα του πένθους, την ώρα της καταστροφής χαμογελάνε και χασκογελάνε με τους οικείους τους, με τον κύριο Μπέο, με τον κύριο Αγοραστό, με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Χαμογελάνε και χασκογελάνε και υποτίθεται ότι έχουν συνέστηση και συνείδηση της καταστροφής. Υποστήριξε δε πως οι καταστροφές δεν οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, αλλά στην αδιαφάνεια, τη διαφθορά και τη ρεμούλα, όπως είπε. Δεν μπορεί να αποδοθεί στην υπαρκτή από χρόνια και από δεκαετίες κλιματική κρίση αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα. Αντιθέτως, μπορεί να αποδοθεί στην σοβούσα εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας διαφθορά, στη σοβούσα εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας αδιαφάνεια, στη σοβούσα εδώ και δεκαετίες ιδιοτέλεια, συναλλαγή με τοπικούς αυτοδιοικητικούς παράγοντες, στην ρεμούλα. Τέλος, επέμεινε πως η πλεύση ελευθερίας ζητά λογαριασμό, λογοδοσία για κάθε έργο, κάθε σύμβαση και κάθε ευρώ που διατέθηκε. Πού πήγαν τα χρήματα? Έχουν διατεθεί κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Προκύπτει ότι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας της επιλογής της κυβέρνησης, κολλητός του κυρίου Μητσοτάκη, δεν ξέρει ακριβώς πόσα έχει πάρει. Δεν δίνει απαντήσεις για το πού ακριβώς τα έχει διαθέσει. Και αυτό το κάνει με κυβερνητική και πρωθυπουργική κάλυψη. Πού πήγαν τα χρήματα? Πάμε τώρα στο κοινοβουλευτικό έργο, καθώς από την Ολομέλεια κυρώθηκαν κατά πλειοψηφία δύο συμβάσεις. Πρόκειται για τη συμφωνία μεταξύ της χώρας μας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης. Υπέρ τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι Σπαρτιάτες. Κατά τάχθηκαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ενώ παρόν ψήφισε η Πλεύση Ελευθερίας. Την ίδια ώρα, κατά τη συζήτηση, ζήτημα προστασίας των μαθητών και λειτουργίας των σχολείων στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απαντώντας, η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ επεσήμανε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αντιρρήσει στην πράξη του διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώρηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων εξέφρασαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς επεσήμαναν ότι δεν προστατεύονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα και οι καταναλωτές. Στόχος είναι το όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων, επεσήμανε η Υφυπουργός Ανάπτυξης Άννα Μάνη Παπαδημητρίου.
Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για ένα νομοθέτημα με το οποίο η κυβέρνηση μεταξύ άλλων αντιμετωπίζει πλέον όσα συμβαίνουν στην αγορά εργασίας, βάζοντας τέλος στη μαύρη και αδήλωτη απασχόληση, έκανε λόγο ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Την ίδια ώρα, το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης άσκησαν σφοδρή κριτική κατά του νομοσχεδίου, με το ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την κυβέρνηση για αντεργατική ατζέντα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να προαναγγέλει κινητοποιήσεις για να μην περάσουν οι προωθούμενες διατάξεις. Τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στην αγορά για να βελτιωθεί η θέση των εργαζομένων, να ενισχυθεί η εργασία, να απλοποιηθούν οι ψηφιακές διαδικασίες και να νομιμοποιηθεί η έξτρα απασχόληση ώστε να πάψει η μαύρη και αδήλωτη εργασία, προωθεί το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνη Γεωργιάδη. Το νομοσχέδιο αυτό, και αυτή είναι η βασική μας προσπάθεια, δεν ήταν και δεν είναι, και αυτό θα είναι και τα επόμενα μας νομοσχέδια, μια προσπάθεια να αποτυπώσουμε σε χαρτί πράγματα που ήδη ισχύουν προπολού στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, τα οποία μέχρι τώρα γίνονταν παράνομα, οδηγούσαν τον κόσμο σε μαύρη εργασία, σε μαύρη οικονομία και μας να κλείνουμε τα μάτια ότι αυτά γίνεται αλλά κάνουμε δεν τα βλέπουμε. Πολλές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, όπως αυτές που αφορούν στην απεργία, στο ωράριο, στο γιατρό εργασίας και στο πενθήμερο, προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για αντεργατική ατζέντα της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματική ατζέντα της κυβέρνησης για τα εργασιακά. Εξαθλίωση των εργαζομένων, νομιμοποίηση της απλήρωτης υπερεργασίας, χάρες σε μεγάλα εργοδοτικά συμφέροντα, φίμωση του συνδικαλισμού. Αφού εξασφαλίσατε την εκλογή λοιπόν με το περιβόητο 41% που λέτε, από εκεί και ύστερα σκέφτεστε ποια είναι η καλή περίοδος να το φέρουμε αυτό, ώστε ο ελληνικός λαός να μην ασχοληθεί και να μην ανοίξει μύτη. Η καλή περίοδος είναι στις πυρκαγιές μέσα στις διακοπές, μέσα στις πλημμύρες. Το 41% το είπε ο ελληνικός λαός στην κάλπη. Και το είπε ο ελληνικός λαός στην κάλπη, αφού άκουσε εσάς επί τα 4 προηγούμενα χρόνια να λέτε περίπου αυτά που είπατε σήμερα. Και έρχεστε σήμερα, αφού μετρηθήκαμε και φάγατε 23 μονάδες στο κεφάλι, να λέτε πάλι τα ίδια. Για ισοπαίδωση των εργασιακών δικαιωμάτων κατηγόρησε την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Με το νομοσχέδιο αυτό, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει ακάθερτα την ισοπαίδωση των εργασιακών δικαιωμάτων στην επεραδυτικοποίηση της φθηνής αλλά και απαξιωμένης εργασίας. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των σχετικών διοικητικών υπηρεσιών, διασφαλίζουν την αξιοπιστία των θεσμών και ευνοούν την δικαιότερη μεταχείριση των εργαζομένων. Για νομοθετικό τερατούργημα έκανε λόγο το ΚΚΕ που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να καταργήσει το δικαίωμα στην απεργία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Άδων Γεωργιάδη. Το νομοσχέδιο αποτελεί δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας στην παραγγελία της εργοδοσίας. Θέλουν ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη και εσείς αυτό έρχεστε να νομοθετείτε σήμερα. Πρόκειται για ένα νέο ανταργατικό τερατούργημα. Άμα οι εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο θέλουν να δουλέψουν και δεν συμφωνούν με την απεργία που προκυρήσει το ΠΑΜΕ, είναι υποχρεωμένοι να απεργήσουν? Μάλλον τα έχετε μπερδέψει εδώ. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα στην απεργία και το σεβόμαστε απολύτως. Αλλά το Σύνταγμα κατοχυρώνει και το δικαίωμα στην εργασία. Επικριτική στάση απέναντι στα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο τήρησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Θεσμοθετείται η μέρα εργασίας 13 ωρών, ενώ παράλληλα αποδυναμώνεται η θέση του εργαζόμενου εναντί κακόπιστου του εργοδότη, ο οποίος θα μπορεί να κρίνει ανέλεκτα αν η περίφημη δοκιμαστική περίοδος απέφερε καρπούς ή όχι. Νομιμοποιείται η εξαθλίωση των εργασιακών σχέσεων, η οποία δεν ήταν στόχος αλλά κατάντια των μνημονίων. Προωθούνται ρυθμίσεις, οι οποίες είναι οι χειρότερες ρυθμίσεις από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, που συνιστούν την πλήρη αποκαθήλωση του εργατικού δικαίου όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, σε βάρος των εργαζομένων, εισάγοντας και νέες μορφές εργασίας, οδηγώντας μας έτσι σε έναν εργασιακό μεσαίωνα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, κατά την άποψή μας, που έχουμε σήμερα μπροστά μας, αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο πρωτίστως ως συντελεστή παραγωγής, ως μια μηχανή, δηλαδή μέσα από μια ακραία οικονομιστική σκοπιά που νοιάζεται κυρίως για ένα πράγμα, για την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας ή αλλιώς για το πώς θα κάνει τον εργαζόμενο πιο εύκολα διαχειρίσιμο από τον εργοδότη.
Πάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διαβουλευθεί με τους ευρωβουλευτές σχετικά με το τι έκανε η Επιτροπή τον περασμένο χρόνο, τι σκοπεύει να κάνει το επόμενο έτος και το όραμά της για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, παρουσιάζεται στους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έργο της Επιτροπής που αφορά στο πώς αντιμετωπίζονται οι βασικές ανησυχίες των Ευρωπαίων. 9 μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου του 2024, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, απίφθινε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την τελευταία ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκιαγραφώντας έτσι τις προτεραιότητες της Επιτροπής της για το διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της. We have the historic next generation. Έχουμε το ιστορικό μέσο Next Generation EU που σχεδιάζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ και δημιουργεί αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για το παρόν και το μέλλον. Θέσαμε τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας ένωσης υγείας, συμβάλλοντας στον εμβολιασμό μιας ολόκληρης Υπήρου και μεγάλων τμήματων του κόσμου. Έχουμε αρχίσει να γινόμαστε πιο ανεξάρτητοι σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, τα μικροκυκλώματα ή οι πρώτες ύλες. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για το ρηξικέλευθο και πρωτοποριακό έργο που πετύχαμε στον τομέα της ισότητας των φύλων. Για μένα ως γυναίκα αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές που έπληξαν τη Νότια Ευρώπη και ιδιαίτερα τη χώρα μας. Πριν από 4 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ήταν η δική μας απάντηση στο κάλεσμα της ιστορίας. Και φέτος το καλοκαίρι, το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, ήταν μια σκληρή υπενθύμηση αυτού του γεγονότος. Η Ελλάδα και η Ισπανία χτυπήθηκαν από καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα χτυπήθηκαν ξανά από ολέθριες πλημμύρες. Και είδαμε το χάος και τα θύματα που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα από τη Σλοβενία ως τη Βουλγαρία και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε έναν πλανήτη που βράζει. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία γεννήθηκε ακριβώς από αυτή την ανάγκη να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας. Η συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντική στιγμή λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο διαφανή και δημοκρατική λειτουργία της. Ανέκαθεν έτρεφα την στεναρή πεποίθηση ότι πρέπει να διαχειριστούμε τη μετανάστευση. Γι' αυτό όμως χρειάζεται υπομονή. Χρειάζονται μακρόπνοες προσπάθειες σε συνεργασία με τους εταίρους μας. Και πάνω απ' όλα αυτό που χρειάζεται είναι ενότητα εντός της ένωσής μας. Αυτό ακριβώς είναι το πνεύμα του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι διακινητές αλλάζει ασταμάτητα. Η νομοθεσία μας όμως είναι πάνω από 20 ετών και πρέπει επειγόντως να ενημερωθεί. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία και νέα δομή διακυβέρνησης. Αυστηρότερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου και άσκηση διώξεων. Και οργανισμοί όπως η Ευρωπόλη, Eurojust και ο Frontex πρέπει να αποκτήσουν σημαντικότερο ρόλο. Η συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης το ενδεχόμενο νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας για το θέμα της συμμετοχής καταδικασμένων σε εκλογικές διαδικασίες. Τη σχετική διευκρίνηση έκανε ο Υπουργός απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατέθεσε και νέα τροπολογία με αφορμή την ανακήρυξη της υποψηφιότητας Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθήνας. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης, ως αναμένετο, μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων αντιπολίτευσης, προκαλεί η ανακήρυξη της υποψηφιότητας Κασιδιάρη για το Δήμο της Αθήνας. Το ζήτημα τέθηκε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κ. Φάμελο και Μάντζο αντίστοιχα. Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας, αντέτεινε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας από την πλευρά της κυβέρνησης, εάν χρειαστεί. Για την κυβέρνηση το θέμα κρατείται εν όψη και του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μία έρευνα από την Εισαγγελία του Αριουπάγου και δεύτερον στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο με τη μορφή του εκλογοδικείου εκκρεμούν ενστάσεις
που θα κρίνουν τα ζητήματα συμμετοχής στις εκλογές, αλλά κάτι πιο προωθημένο. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν είναι ότι αποφεύγουμε να απαντήσουμε. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε να κάνουμε δεκτό κάτι. Αλλά σας λέμε ότι αυτό που φέρατε είναι υποδεέστερο της διάταξης που ισχύει. Καταδεκασμένοι εγκληματίες νεοναζί δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι στην αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δυνατόν στην αυτοδιοίκηση της Ελλάδας, στην αυτοδιοίκηση της Αθήνας, να έχουμε υποψήφιο καταδικασμένο νεοναζί. Και το ξεκαθαρίζουμε, είναι για μας κορυφαίο αξιακό ζήτημα. Και έχει ευθύνη η κυβέρνηση, γιατί δεν δέχτηκε είτε την πρόταση σχεδίου νόμου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, είτε τη δική μας, να τη θέσει σε συζήτηση. Και η ευθύνη βαρύνει την κυβέρνηση. Και αυτό είναι κολοσσιαίο ζήτημα και αφορά και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Γιατί έχει και τη δική του προσωπική ευθύνη στα ζητήματα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Γιατί εδώ αμφισβητείται το κράτος δικαίου από τις ιδέες των νεοφασιστών και τη λειτουργία των νεοναζί. Ο κύριος Φάμελος μας έκανε και ένα μάθημα δημοκρατίας εδώ. Λέει, δεν πήρατε καμία πρωτοβουλία να αποκλείσετε τον Κασιδιάρη από τις δημοτικές. Μάλιστα. Εγώ δεν ήμουν στην προηγούμενη Βουλή, ούτε ήμουν στην προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι όμως. Όταν η κυβέρνηση έφερε την νομοθετική της πρωτοβουλία για να αποκλείσει τις εγκληματικές οργανώσεις από τις βουλευτικές εκλογές, ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το θυμάμαι εγώ. Το θυμόσαστε εσείς και λέτε ότι δεν το ψήφισες, δεν είναι? Προς τι λοιπόν τώρα αυτή η ξαφνική έκρηξη δημοκρατικής ευαισθησίας? Να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου, τον κοινοβουλευτισμό, που κάποιοι τον βλέπουν ως πρόσοδο, ως πηγή χρηματοδότησης και όχι ως ευθύνη. Είναι μια πρωτοβουλία με συμβολικό αλλά και πραγματικό περιεχόμενο, όπως και κάθε άλλη πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η παράταξή μας όλα τα τελευταία χρόνια για τη συμμετοχή καταδικασμένων προσώπων ή διαδόχων δίθεν κομματικών σχημάτων σε εκλογές στο κεντρικό ή στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, ιδίως στο Δήμο Αθηναίων. Πάμε τώρα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία συνεδρίασε με αντικείμενο τον προγραμματισμό των εργασιών της, αλλά και τη σύσταση και συγκρότηση της υποεπιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων. Ομόφωνη ήταν η απόφαση της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για συγκρότηση της Υποεπιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής υποβλήθηκαν προτάσεις και ορίστηκε η θεματολογία των εργασιών της για τη νέα βουλευτική περίοδο. Τα μέλη της Επιτροπής πρότειναν να συμπεριληφθούν στη θεματολογία η νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας με έμφαση στην υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων, το ζήτημα της κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεών της στην κοινωνία, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνη σε παιδιά κάτω των 14 ετών, η ενδοσχολική βία αλλά και η παρένθετη μητρότητα υπό το πρίσμα της εμπορικής εκμετάλλευσης. Επίσης προτάθηκαν θέματα που αφορούν στην κοινωνική ένταξη των Ρωμά, των μεταναστών, των κρατουμένων σε συνάρτηση με το στεγαστικό ζήτημα. Θέματα που αναμένεται να απασχολήσουν ακόμη τις εργασίες της Επιτροπής, σύμφωνα με τις προτάσεις των μελών της, θα είναι και η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, οι συνέπειες των πρόσφατων πλημμυρών στη Θεσσαλία στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του δικαιώματος της πρώτης κατοικίας, η ψυχολογική υποστήριξη ηλικιωμένων που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, το ζήτημα της υπογεννητικότητας, αλλά και της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στη δικαιοσύνη. Για το έργο της Europol και τις 10 προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, ενημέρωσε τη μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου της Europol ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Ιωάννης Σταυρακάκης. Μια αναλυτική παρουσίαση για το ποια υπηρεσία ασχολείται με ποιες υποθέσεις και σε ποια έκταση έκανε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Ιωάννης Σταυρακάκης, στη μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου της Europol. Το τμήμα Interpol είναι το τμήμα που ασχολείται με τις ερυθρές αγγελίες, με τα διεθνή εντάλματα σύλληψης. Έχουμε το τμήμα Σιρένε που ασχολείται με τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, που σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα άτομο το οποίο η εισαγγελία εφετών μιας περιοχής της χώρας μας εκδώσει ένα ένταλμα σύλληψης, το ένταλμα αυτό μπορεί κατά την κρίση του κύριου εισαγγελέα του Συμβουλίου Εφετών να γίνει ευρωπαϊκό ένταλμα και συνεχεία να γίνει διεθνές, όπως είχαμε την περίπτωση του κύριου Λαού.
η παράνομη μετανάστευση, η διακίνηση ναρκωτικών, οι κυβερνοεπιθέσεις και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι μεταξύ των εγκλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η Europol. Ωστόσο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι αρχές βρέθηκαν αντιμέτωπες με νέες μορφές εγκλήματος. Υπήρχε μια ανησυχία όσο αφορά το οργανωμένο έγκλημα σε συγκεκριμένα αντικείμενα και αυτά τα αντικείμενα που μας προβλημάτισαν είναι η εμπορία όπλων, η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική κακοποίηση και η εργασιακή εκμετάλλευση. Αυτά είναι τα αντικείμενα που κυρίως αντιμετώπισαν οι διοκτικές αρχές των κρατών μελών και η Europol όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Στόχος της ΕΙΔΑΠ είναι καθαρό νερό για όλους σε ανταγωνιστική τιμή. Αυτό τόνισαν ο νέος πρόεδρος και ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών, Κοινής Ωφελίας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τοποθέτησή τους. Μεταξύ άλλων, η νέα διοίκηση της ΕΙΔΑΠ επεσήμανε ότι με παροχή τεχνογνωσίας συνεργάστηκε ήδη για την αποκατάσταση της υδροδότησης στην πόλη του Βόλου, που επλήγει από τη Θεομηνία. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Θεόδωρος Κυλακάκης αναφέρθηκε στην ΕΙΔΑΠ εισηγούμενος στην τοποθέτηση των δύο στελεχών στην εταιρεία. Αυτός είναι ο στόχος μας σε αυτή την εταιρεία, να κρατήσουμε τις θετικές πτυχές από αυτή την εμπειρία που είχε εκτός γενικής κυβέρνησης και ταυτόχρονα να τιμήσουμε, να προσαρμοστούμε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία προφανώς ως απόφαση ενός ανατότερου δικαστηρίου πρέπει να είναι αντικείμενο σεβασμού. Στους στόχους του για την ΕΙΔΑΠ και τους καταναλωτές αναφέρθηκε ο πρόεδρος της εταιρείας Γεώργιος Τεργίου. Η εταιρεία έχει έναν καθοριστικό ρόλο και είναι πραγματικά αισθάνομαι υπερήφανος που θα την υπηρετήσω για το ότι σήμερα που μιλάμε έχει το καθαρότερο νερό, παρέχει το καθαρότερο νερό ίσως στην Ευρώπη και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή. Αυτό ακριβώς θέλουμε να συνεχίσει να κάνει η εταιρεία με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, γιατί ακριβώς η ΕΙΔΑΠ, όπως το λέει και ο σχεδιασμός της, μπορεί να παίξει και έναν διευρυμένο ρόλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαραλαμποσαχίνης, απαντώντας ερωτήσεις βουλευτών, επεσήμανε ότι η ΕΙΔΑΠ έχει ήδη βοηθήσει με τεχνογνωσία στην αποκατάσταση της υδροδότησης στο Βόλο, που επλήγει από τη Θεομηνία. Βρήκαμε τις άμεσες λύσεις ώστε να υπάρχει νερό, να τρέχει στα σπίτια του Βόλου νερό, και καταφέραμε μέσα σε 2 μέρες το 95% του πληθυσμού του Βόλου να έχει νερό μέσα στα σπίτια του. Έχουμε σχεδιάσει μία λύση με ανθρώπους που ξέραμε και με συστήματα που ξέραμε, να μπει μία μονάδα καθαρισμού νερού στον Βόλο μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες, η οποία θα βοηθήσει στο να έχει καθαρό νερό πόσιμο ο Βόλος. Κοιτάξαμε και άλλες εναλλακτικές. Δουλέψαμε και με τους συμμάχους μας και φίλους μας στο Ισραήλ να δούμε πως και αυτοί είχαν κάποια καλύτερη ιδέα, αλλά τελικά δεν υπήρχε και από εκεί κάτι καλύτερο. Αλλά πάντα είναι καλό να μιλάς με άλλους και το κάνουμε αυτό συστηματικά στην ΕΙΔΑΠ για να ξέρουμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και στην κανονικότητα αλλά και στα επίγοντα. Να περάσουμε τώρα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η μετεστέγαση του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης, τα κενά σε προσωπικό στα δημοτικά σχολεία και ένα γραφίτι σε τοίχο δημοτικού σχολείου της Κορίνθου βρέθηκαν στο επίκεντρο των επίκαιρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έλεγχου. Για τη μεταστέγαση του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης σε ένα ενιαίο χώρο ζήτησε να πληροφορηθεί με ερώτησή του προς το Υπουργείο Πολιτισμού ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής, ζητώντας να βρεθεί ένα κατάλληλο κτίριο. Σε ποιες επίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνησή σας εν ώψη και της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς που έχει ήδη ξεκινήσει για την άμεση έβρεση και οργάνωση ενός ενιαίου, επαναλαμβάνω, ενιαίου χώρου, έχει σημασία μεταστέγαση, στο οποίο θα μεταφερθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών
οικονομικών δραστηριοτήτων του κρατικού οδείου της Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Χρήστος Δήμας στην απάντησή του σημείωσε ότι η μεταστέγαση του οδείου στόχο έχει την αναβάθμισή του. Το σχέδιο το οποίο υλοποιούμε είναι σε πλήρη συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης με σκοπό να μπορέσουμε πρωτίστως να αναβαθμίσουμε το καλλιτεχνικό έργο. Επίκαιρη ερώτηση για τα κενά σε προσωπικό στο Δημοτικό Σχολείο Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης κατατέθηκε για συζήτηση προς το Υπουργείο Παιδείας από τον βουλευτή Στέφανο Παραστρατίδη του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η Υφυπουργός Παιδείας Δόμνα Μιχαηλίδου, αφού εξήγησε τις διαδικασίες κάλυψης των κενών, περιέγραψε τις προσλήψεις που έχουν γίνει. Πόσα είναι τα κενά κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση και αν και πότε θα καλυφθούν? Μετά τις φετινές 3.700 νέες προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν ήδη ορκιστεί εδώ και 3 εβδομάδες και έχουν αναλάβει υπηρεσία, το Υπουργείο ανακοίνωσε 1η Σεπτεμβρίου την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Συνολικά έγιναν στην πρώτη αυτή φάση 28.384 προσλήψεις, 13.883 στη γενική εκπαίδευση, 8.750 στην πρωτοβάθμια και 5.133 στην δευτεροβάθμια. Για την προπαγάνδα υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε Δημοτικό Σχολείο της Κορίνθου με ένα ουράνιο τόξο στον τοίχο του σχολείου, ζήτησε να ενημερωθεί ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Τίγκας με την επίκαιρη ερώτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας. Τι μέτρα θα ληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, σας, ώστε μελλοντικά να μην υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά τα οποία θα δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά μικρής ηλικίας, όπου θα μπορούν να θεωρηθούν και ως προπαγάνδα υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας? Θα αφαιρεθούν τα χρώματα του ουράνιου τόξου από το σχολείο, ώστε να μην περνάει υποσυνείδητα μηνύματα στα παιδιά που φοιτούν εκεί? Η αρμόδια υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας, εξήγησε ότι το συγκεκριμένο γκράφιτι είναι τα χρώματα της Ήριδας, ενώ η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχει μόνο 6 χρώματα, και συμπλήρωσε. Θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι τα σχολικά κτίρια, η συντήρηση τους, ο καλοπισμός τους, η φροντίδα τους, είναι κομμάτι το οποίο αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένα σε δημοτικές αρχές. Αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς ως κοινοβουλευτικός και δύο ως πρόεδρος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο και οι συνεργάτες σας έπρεπε να σας έχουν ενημερώσει, έτσι ώστε να ξέρετε ποιο ακριβώς είναι το υποκείμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Παραμένουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στις επίκαιρες ερωτήσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ακατάλληλα για τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου χαρακτήρισε τα βιβλία γλώσσας ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός, ισχυριζόμενος ότι εμπεριέχουν κείμενα που προσβάλλουν ευθέως την πατρίδα και την πίστη και δεν προάγουν τις αξίες της οικογένειας, της εργατικότητας και του φιλότιμου. Τρίτη Δημοτικού γλώσσα, το αφιέρωμα στην 28 Οκτωβρίου, 3 αράδες από το ημερολόγιο της Ροζίνας, μιας 10χρονης Ευρεοπούλας από τη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου δεν πήγαμε σχολείο 1940, είχε κηρυχτεί ο πόλεμος, αναστατωμένα ήμασταν εμείς τα παιδιά, οι Ιταλοί βουβάρισαν τη Θεσσαλονίκη, στο μαγαζί του πατέρα μου γίνηκαν πολλές καταστροφές, τίποτα άλλο. Αυτό είναι το αφιέρωμα στην 28 Οκτωβρίου, στην Τρίτη Δημοτικού. Την ημέρα της 28 Οκτωβρίου δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε ψέμα στα παιδιά μας. Στην απάντησή της, η Υφυπουργός Παιδείας Δόμνα Μιχαηλίδου υπεραμύνθηκε της ανοιχτής μαθησιακής προσέγγισης, τονίζοντας ότι τα εν λόγω βιβλία είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Συντάγματος. Η μαθησιακή προσέγγιση κάθε θεματικής στα βιβλία της γλώσσας πρέπει, θέλουμε και είναι ανοιχτή. Τα κείμενα που την πλαισιώνουν πρέπει να παρέχουν διάφορες οπτικές και ερμηνείες του κόσμου, να εμπλουτίζουν την αντίληψη των μαθητών και να διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών τους. Το πνεύμα τους είναι σε πλήρη αρμονία με το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 16. Στα σοβαρά προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, επικεντρώθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, ζητώντας να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και να θεσπιστεί επίδομα ενοικίου. Να δώσετε το επίδομα των 300 ευρώ σε όλους τους αναπληρωτές που νοικιάζουν. Κύριε Υπουργέ, σας ρωτούσαμε και σας καλούσαμε να προσλάβετε όλους τους συμβασιούχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε μία φάση. Είπατε κι εσείς αυτά που είπατε
και η ανάληψη της υπηρεσίας τους να ξεκινά στις 1 του Σεπτέμβρη. Αλλά εσείς επιμένετε, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το δρόμο της αλαμοποίησης της κάλυψης των αναγκών των σχολείων και των περικοπών βεβαίως. Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου απάντησε ότι η πρόσληψη όλων των εκπαιδευτικών δεν είναι εφικτή και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που λαμβάνονται από την πλευρά της πολιτείας. Η ελαστικότητα ως προς τους Δήμους να χρηματοδοτούν οι ίδιοι ως αρμόδια όργανα που γνωρίζουν τις τοπικές ανάγκες πολύ καλύτερα από την κεντρική πολιτεία είναι μια αποκεντρωμένη αποτύπωση αυτή που γίνεται πιο αποτελεσματικά. Να χρηματοδοτούν με κάποιο κομμάτι τις δημόσιες υπηρεσίες. Εδώ πέρα είμαστε εκπαιδευτικοί. Η άμεση ανακούφιση είναι η ενίσχυση που επιτρέπει η κεντρική πολιτεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, κρίνοντας η ίδια τις εξειδικευμένες ανάγκες να βοηθήσει, αλλά και η πιο θεσμική, η πιο δομική λύση η οποία χρειάζεται και την οποία έχουμε ξεκινήσει να επεξεργαζόμαστε διυπουργικά, γιατί σας ξαναλέω, είναι σημαντικό να μην γίνεται αποσπασματικά, είναι η δημιουργία χώρων κατάλληλων, έτσι ώστε ο δημόσιος λειτουργός με την οικογένειά του, αν έχει, να μπορέσει να πάει σε ένα σπίτι το οποίο θα παρέχεται από πλευράς πολιτείας. Απαντώντας σε επόμενη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ σχετική με την άμεση κάλυψη των κενών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Στα σχολεία αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 20.000 εκπαιδευτικά κενά. Αυτό λένε τα μαθηματικά. Αν τώρα πάμε να υπολογίσουμε αυτά τα κενά με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι με αυτές τις αντιεκπαιδευτικές αλχημίες που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και η δική σας βέβαια, με τις συγχωνεύσεις, τις καταργήσεις, τις διπλές αναθέσεις και ούτω καθεξής, τότε δεν θα έφτανε η μονιμοποίηση και όλων των αναπληρωτών που υπάρχουν στα σχολεία κάθε χρονιά. Θα χρειαζόταν και άλλοι. Ξεκινάμε την πρώτη φάση και με εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι λιγότεροι από αυτούς τους οποίους έχουμε επιλέξει. Γιατί δεν ανέλαβαν το πόστο τους, δεν ανέλαβαν το καθήκον τους. Γιατί για κάποια ασθένεια ή για εγκυμοσύνη και πάλι δεν ανέλαβαν. Γιατί ενώ ορίστηκαν εκεί από εμάς, γιατί αυτό είχαν δηλώσει ως χώρο γεωγραφικό προτίμησής τους, δεν ανέλαβαν γιατί συνυπηρετούν μαζί με τον ή την σύζυγό τους. Γιατί όμως επίσης, γιατί και οι μαθητές έχουν δυναμικές προτιμήσεις, τις οποίες δεν μπορούμε εμείς να γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Το μη είναι, κύριε Δελή, το ότι έγιναν τόσες προσλήψεις για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Διευκρινήσεις για τις κατευθύνσεις της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ειδικότερα για τα πρόσθετα ποσά που θα διατεθούν στην υγεία και στα μέσα σταθερής τροχιάς, έδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου. Δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει εκ μέρους της κυβέρνησης καμία ενημέρωση των κομμάτων της Εθνικής Αντιπροσωπείας για το ακριβές περιεχόμενο της αναθεώρησης, θέλω να ρωτήσω σε τι επακριβώς συνίσταται η πρόταση αναθεώρησης, ποιοι άξονες χρηματοδότησης εγκαταλείπονται, ποιοι είναι οι νέοι και με τι ποσά προτείνεται να χρηματοδοτηθούν και σε αυτό το πλαίσιο πώς είναι τα επιπλέον ποσά που προβλέπονται για τη δημόσια υγεία, δέσμευση του Πρωθυπουργού, ποια είναι η πρόσθετη χρηματοδότηση στα μέσα σταθερής τροχιάς, επίσης δέσμευση του Πρωθυπουργού στις 9 Μαρτίου του 2023, μία μέρα μετά τα Τέμπη. Πού ακριβώς θα κατευθυνθούν τα επιπλέον 5 δις ευρώ σε δάνεια που ετήθηκε η χώρα μας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως γνωρίζετε, κατ' ουσίαν υλοποιεί περίπου 30 δισεκατομμύρια πόρους και με το αίτημα αναθεώρησης αυτό ανεβαίνει, το ποσό δηλαδή, στα 36 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα 5 δισεκατομμύρια σε πόρους. Επειδή μέσα στην ερώτησή σας θέτεται και το τι ακριβώς έχει χρηματοδοτηθεί για τα ζητήματα, τα πολύ ευαίσθητα ζητήματα της υγείας, θέλω να σας πω ότι συνολικά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία περνούν μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτούν δράσεις του Υπουργείου Υγείας. Μεγάλος όγκος των επίκαιρων ερωτήσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία αυτή την εβδομάδα. Ας παραμείνουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών για τα εξωφρενικά, όπως είπε, κέρδη των τραπεζών εις βάρος των δανειοληπτών, κατέθεσε ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, στην απάντησή του, σημείωσε ότι στις ρυθμίσεις της κυβέρνησης παρισφρίουν και κακοπληρωτές. Τι κάνει με τις χρεώσεις?
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, από τις τραπεζικές συναλλαγές και τις προμήθειες έχουν αυξηθεί τα κέρδη των τραπεζών από το 2019 στο 2023 κατά 40%. Και σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει η κυβέρνηση θεσμοθετήσει, προσπαθούν να παρισφρήσουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και όταν μιλάμε για τους πραγματικά ευάλωτους, είναι μάλλον πολύ λιγότεροι από αυτό το οποίο θεωρούμε ή θέλετε να... Να πούμε ότι υπάρχουν. Τιμή διενέργεια εργασιών καθαρισμού και αποψήλωσης στους αρχαιολογικούς χώρους της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά στο Στήρι Βιωτίας έθεσε με την επίκαιρη ερώτησή του ο πρόεδρος του κόμματος των Σπαρτιατών, Βασίλης Τίγκας. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην απάντησή της σημείωσε ότι δεν υπήρξαν βλάβες στη Μονή παρά μόνο μικρής, όπως είπε, κλίμακας σε ένα μέρος της στέγης. Πότε διενεργήθηκε τελευταία χρονολογικά εκτέλεση έργων αποψήλωσης, αποκομιδής και καθαρισμού χόρτων στους αρχαιολογικούς χώρους της Ιεράς Μονής και γιατί καθυστερεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ΚΑΣ η εισαγωγή της επικαιροποιημένης μελέτης πυρόσβεσης που έχει εκπονήσει η εφορία αρχαιοτήτων Βιωτίας? Το καθολικό της Μονής, ο Ναός της Παναγίας, η Κρύπτη, το Φωτάναμα, το Βορδονάριο και οι βορειοανατολικές στοές του Μοναστηριακού Συγκροτήματος του Οσίου Λουκά Μνημείου της UNESCO δεν υπέστησαν ουδε μία βλάβη. Εξαιτίας της πυρκαγιάς κατέρευσε μόνο η στέγη του εγκαταλελειμμένου προπολού κελιού του Ιωσάφ του 19ου αιώνα, ενώ η εξωτερική τύχη του ίδιου κελιού έπαθαν βλάβες μικρής κλίμακας. Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού με θέμα το ζήτημα της διάσωσης του ιστορικού φρουρίου Ιτζεδίν στα Χανιά κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Μανώλη Σιντιχάκης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην απάντησή της σημείωσε ότι η συντήρηση του κτηρίου ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου. Εάν προτίθεται το Υπουργείο, η κυβέρνηση να προχωρήσει παρά τα όποια εμπόδια στην αναστήλωση αυτού του ιστορικού χώρου, έτσι ώστε να μην χαθεί περισσότερος πολύτιμος χρόνος, έτσι ώστε να μην έχουμε περισσότερες βλάβες ανεπανόρθωτες για αυτό το ιστορικό κτίριο. Ο αρχαιολογικός νόμος, δηλαδή ο νόμος για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει, ο 4858, προβλέπει ότι την ευθύνη συντήρησης και αποκατάστασης κάποιου κτηρίου μνημείου την έχει ο ιδιοκτήτης του. Εν προκειμένου λοιπόν η ΕΤΑΔ. Και πάμε να δούμε τώρα τι απάντησαν στις επίκαιρες ερωτήσεις οι αρμόδιοι Υπουργοί Προστασίας του Πολίτη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας. Ζήτημα πολιτικής βούλησης από την κυβέρνηση και στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της λεγόμενης μαφίας του Χαλκού έθεσε με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής της Νίκης Νίκος Βρετός. Να μας απαντήσετε πώς το Υπουργείο σας σχεδιάζει να αντιμετωπίσει οριστικά αυτή τη μάστιγα που συστηματικά και απρόσκοπτα εγκληματεί κατά της ανθρώπινης ζωής και διαβρώνει με ανεπανόρθωτες συνέπειες την κοινωνική, πολιτική, οικονομική, περιβαλλοντική και οικολογική ζωή της χώρας μας. Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κωνσταντίνος Κατσαφάδος εξέφρασε την κυβερνητική βούληση να ενταθούν οι αστυνομικοί έλεγχοι και να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τις εγκληματικές δραστηριότητες αυτού του διεθνούς, όπως το χαρακτήρισε, κυκλώματος. Ένα ειδικό σχέδιο το οποίο έχει και την ονομασία ύφεστος και το οποίο περιλαμβάνει στο πρώτο του κομμάτι την περιφρούρηση, τη φύλαξη και τις περιπολίες με εποχούμενες περιπολίες σημαντικών και κρίσιμων κρατικών υποδομών, ούτως ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα κλοπής μεταλλικών αντικειμένων, ούτως ώστε να δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία τους. Και φυσικά υπάρχουν και μεικτά κλιμάκια της αστυνομίας, τα οποία διεξάγουν εντατικούς ελέγχους τόσο σε μάντρες σκραπ, σε επιχειρήσεις σκραπ, όσο και σε οχήματα τα οποία κάνουν τη μεταφορά μεταλλικών αντικειμένων. Έχουν γίνει από 1η-1η του 2023 μέχρι 26 του 2023 1.116 επιχειρήσεις.
σε μάτρες κλαπ, σε παράνο μαχητήρια, σε οχήματα τα οποία μεταφέρουν μεταλλικά αντικείμενα. Για ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των πολιτών στα κτηματολογικά βιβλία και θα εγγυάται την τήρηση της χρονικής προτεραιότητας στην εγγραφή των πράξεων, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένης Καραγεωργοπούλου. Πώς ο Έλληνας που δεν έχει ψηφιακά εργαλεία θα μπορεί να πετύχει τον στόχο του να εξασφαλίσει τον πράγμα το δικαίωμά του, την πατρογονική του γη, δηλαδή τον χθόνιο μόχθο των πατέρων του και των παππούδων του, που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το διαχειριστεί, διότι του λείπουν τα εργαλεία. Είτε το διαδίκτυο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο ίδιος στο διαδίκτυο. Και αυτό συμβαίνει σε περισσότερο από τη μισή Ελλάδα. Ξεκινάμε την ψηφιοποίηση των αρχείων σε υποθηκοφυλακή και κτηματολογικό γραφεία. Ένας συνολικός εκτιμόμενος όγκος 600 εκατομμυρίων σελίδων σε όλη τη χώρα, ώστε να μην χρειάζεται κανείς δικηγόρος, κανείς συμβολιογράφος, κανένας πολίτης να χρειάζεται να στείνεται σε καμία ουρά και να ψάχνει στους παλιούς τόμους των βιβλίων όπου τηρούνται τα δικά του αρχεία και τα δικά του συμβόλαια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τον έχουμε ξεκινήσει και θα τον ολοκληρώσουμε. Κάνουμε διασύνδεση της πλατφόρμας για ηλεκτρονική επίδοση για τους δικαστικούς επιμελητές, ώστε να υπάρχει και ένας όγκος πράξεων που δεν θα απαιτεί πλέον φυσική παρουσία από τους δικαστικούς επιμελητές στα κτηματολογικά γραφεία. Και ξεκινάμε φυσικά το μεγάλο βήμα, το οποίο είναι ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου. Να σταματήσουν οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις στους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη, ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, εγκαλώντας την κυβέρνηση για διαφορία. Στο Αρκαλοχώρι των πολλών υποσχέσεων, 16 εκποιήσεις, κατασχέσεις και πληστηριασμοί σε σεισμόπληκτους οι οποίοι δεν έλαβαν την κρατική αρρωγή, το προβλεπόμενο από τις εξαγγελίες σας χρηματικό ποσό για να αντιμετωπίσουν τις ζημίες, αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις από τα τραπεζικά ιδρύματα. Αυτό που υποσχεθήκαμε το τηρήσαμε, τόνισε ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, αναφερόμενος στο πλαίσιο προστασίας προς τους σεισμόπληκτους. Αυτό που υποσχεθήκαμε, αυτό και υλοποιούμε. Ξαναλέω, δύο προϋποθέσεις έχουν όλες και όλες αυτοί οι φάκελοι. Να υπάρχει απόδειξη ότι υπάρχει ζημία, ότι πράγματι υπήρξε πρόβλημα με την όποια κατασκευή, με το όποιο κτίριο, και δεύτερον να έχουν γίνει τα έργα αποκατάστασης και αυτά τα έργα αποκατάστασης να είναι τεκμηριωμένα σε σχέση με το ύψος τους για να μπορούν να προχωρήσουν οι φάκελοι. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε να αντιμετωπιστούν οι παράνομες πρακτικές των εταιριών διαχείρισης κόκκινων δανείων, ζήτησε η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου. Πώς και με ποια μέτρα θα ασκήσετε εκείνη την πολιτική που θα επιβάλλει περιορισμούς και κυρώσεις στους τραπεζίτες και στις εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων τους, οι οποίες αναλαμβάνουν τους σχετικούς φακέλους δανείων χωρίς τη γνώση του γεγονότος και τη συνένεση των οφειλετών συμβαλωμένων. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι στόχος είναι να επανεξεταστεί το πλαίσιο ώστε να αυξηθούν οι υποχρεώσεις των σέρβισης και να ενημερώνονται καλύτερα οι δανειολήπτες για τις απαιτήσεις των τραπεζών. Είναι διακηρυγμένος στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και συνολικά της κυβέρνησης να ξαναδούμε το πλαίσιο αυτό για να αυξήσουμε τις υποχρεώσεις των services. Η ευκαιρία για να το κάνουμε αυτό είναι η ενσωμάτωση της οδηγίας, την οποία έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε μέχρι το τέλος του έτους. Ακολουθούμε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα δίνουμε μια οριζόντια αναστολή 2 μηνών σε όλους, είτε έχουν πληγεί από τη θεομηνία είτε δεν έχουν πληγεί, πράγμα το οποίο δίνει μια ανάσα στην περιοχή. Και σε δεύτερο στάδιο, αφού έχουν ολοκληρώσει τις καταγραφές, τα κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επεκτείνουμε την αναστολή για τους συγκεκριμένους αφημί, τους συγκεκριμένους οι οποίοι έχουν πληγεί αποδεδειγμένα μετά την έκθεση των κλιμακίων από τη θεομηνία για άλλους 4 μήνες και συνεπώς τους καλύπτουμε από 6 μήνες.
Και κλείνοντας, να φύγουμε λίγο από τα κοινοβουλευτικά, να αλλάξουμε κλίμα και θέμα. Η Βουλή των Ελλήνων απονέμει το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες σε μια έξοχη κινηματογραφική αλληγορία για τη ζωή και το θάνατο, εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία. Το βραβείο απονέμεται στην ταινία Αχέροντας του Ισπανού σκηνοθέτη Μανουέλ Μουνιόζ Ρίβας. Το βραβείο Ανθρώπινες Αξίες που καθιερώθηκε το 2005 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επεκτάθηκε στο Φεστιβάλ Δράμας το 2016. Απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος και επιλέγεται από τριμελή επιτροπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής, στην οποία φέτος μετήχαν ο Άρης Φατούρος, σκηνοθέτης και σύμβουλος προγράμματος, ο Βασίλης Δούβλης, σκηνοθέτης προϊστάμενος του τομέα προγράμματος, και ο Κώστας Δήμος, συνεργάτης του προγράμματος. Το βραβείο συνοδεύεται από πάπυρο υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, από το ασημένιο μετάλλιο Μακρυγιάννης και από χρηματικό ποσό ύψους 1.500 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα κυριότερα θέματα από την Ολομέλεια και τις επιτροπές της Βουλής. Θα είμαστε ξανά μαζί σας τη Δευτέρα στις 9 το πρωί. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.